Φίλες και φίλοι, χαίρετε! Ένα βίντεο στο οποίο σας δείχνω στιγμιότυπα από την Αθήνα και τα δώρα σας που τα ανοίγω. Ευχαριστώ! Και η ώρα έχει πάει 9. Καταλαβαίνετε τι έγινε πριν. Το φεκλοβράσιμο. Να, εδώ είναι η υπεύθυνη για αυτή την κατάσταση. Κοιτάτε τι γίνεται. Συγκινητές, λες και παντρεύω με νιώθω που δεν πρόκειται, δεν θέλω. Αλλά λέμε τώρα. Τελείωσε η παρουσίαση και τι ώρα είναι, Ανδρέα? Τρεις. Είναι τρεις. Ναι. Ξέρεις ότι εγώ σε 7 ώρες πρέπει να είμαι στο αυτοκίνητο με την κυρία Ρούλα για να πάμε αεροδρόμιο. Το ξέρεις, ε? Το ξέρω. Και μου λες έτσι άνετα. Ναι. Ότι είναι τρεις. Είναι τρεις. Το πρωί. Το πρωί. Βέβαια, θέλω να ανοίξω το δώρο μου. Να το ανοίξεις. Πόσος κόσμος είστε σήμερα? Πάρα πολύ. Να σου πω. Πες. Εγώ νομίζω ότι ήρθαν μόνο 400-500 άνθρωποι. Όχι, ήταν περισσότεροι. Μετά όμως που είδα τις πανοραμικές και τα βίντεο και είδα και φωτογραφίες που τράβηξα φίλοι μέχρι εκεί κάτω, ήταν 850 άνθρωποι το λιγότερο σε κάποια φάση. Σίγουρα. Και είχε πολλούς που ήρθαν και έφυγαν, είτε γιατί κουράστηκα, γιατί εννοείται ότι οι 800 άνθρωποι ήταν όρθιοι και 50 καθόντουσαν. Πραγματικά νιώθω πολύ άσχημα που είχε κόσμος που καθόταν κάτω. Αλλά όπως είπα και στο live, δεν θα επαναληφθεί. Δεν θα επιτρέψω να επαναληφθεί ξανά. Λοιπόν, αυτό είναι το δώρο μου από τη Μαρία Ματσιοπούλου. Ψυχή μου! Από τη Μαρία Ματσιοπούλου. Κάτι μου λέει αυτό το πορτοκαλί, φωλή. Ψυχή μου! Εντάξει. Top. Εντάξει. Τέλειο. Ματσιοπούλου, έχεις ξεπεράσει τον εαυτό σου. Τέλειο. Πέρλες από το πολύ πραγματικά. Κυριακή, δεν στις δίνω αυτές. Η Ματσιοπούλου μου κάνει δώρο πάντα πολύ ωραία σκουλάρια. Ευχαριστώ πολύ, Μαρία μου, είναι τέλεια. Θα σταματήσω να της λέω να μην μου κάνει δώρο, γιατί δεν σταματά. Ξέρεις πόσο χαρούμενη ένιωσα απόψε, πάρα πολλά. Είχα και μεγάλη νέχνια. Να δω όλους τους ανθρώπους. Όσοι ήρθετε να με δείτε, γιατί κάποιοι δεν ήρθατε και μου γράψατε είμαι εγώ που καθόμουν εκεί και ντρεπόμουν. Αυτά είναι παραδοσιακά μου στο κούλουρα από την Τόνια Καραδίμα με μαύρη ζάχαρη. Πες μου, άλλος μυρίζω. Πω. Καλά μυρίζουν τέλεια. Το χάσι δηλαδή το ίδιο, ναι. Πολλά ωραία. Πολλά φλουγιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Τόνια μου. Πολύ ωραία. Λοιπόν, θα ανοίξουμε στα γρήγορα τα δώρα μας. Έχουμε λίγα δώρα. Άρα μου, ρε. Είμαι σίγουρη θα πάρω πολλά. Κοίτα, κάτι πολλά. Τέλεια. Χάνουμε χεράκι κάτι, περίμενε. Έλα, έχουμε έναν εκεί. Έχουμε έναν εκεί που λέγες το μαχαίρι, ναι. Τίστο. Πού ναι. Το έκρυψες? Εκεί το έχω. Εκεί το έκρυψες? Ναι. Να μην να κάνουμε cut? Όχι. Ο κόσμος ξέρω τι είμαι. Πώς είμαι. Χήμα στο κύμα. Έλα, πάμε. Το κλεισες? Όχι, αγαπώ μου. Εξωτήσιμο λέει, χειροποίητα. Αχ, τι ωραία πανικτά. Τι είναι? Απαναία μου. Πάρα πολλά ωραία. Μπορώ. Τέλεια, γάτος. Είδες, φάζει. Εμένα εδώ.
Άρε, πάρα πολύ ωραίο. Είναι τέλεια. Να το. Και είναι χειροποίητα. Υπάρχει και το άλλο. Να δούμε ποιο είναι σταθερό. Με ανίποτη αγάπη και ευγνωμοσύνη, Δήμητρα Αγουστίδη. Κυρία Δήμητρα, είσαι τέλεια. Είσαι τέλεια και βλέπω και τις καρδούλες που μου βάζεις στο Facebook. Πω, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Θες να κάνουμε ένα διάλειμμα να πεις λίγο τσάκι μετά. Ό,τι θες. Συνεχίζουμε. Ό,τι θέλεις. Άνοιξε. Έχουμε πολλά. Έχουμε πάρα πολλά γιατί είναι πολλοί που μας αγαπάνε. Είναι πολλοί που μας αγαπάνε. Είναι πολλοί που μας αγαπάνε. Αχ, τι ωραία σκουλαρίκια αυτά. Ποιος τα έχει φέρει. Γιατί δεν έχουν κάρτες, θα τους δείρω. Όχι, ρε, σίγουρα τα έχει. Εκτός κι αν ήταν μαζί με το άλλο. Τούτον ήταν μόνο του. Όποια και αν τα διάλεξες, είναι τέλεια. Γράψε στα comment. Φτιάξε. Είναι τέλεια. Είναι τέλεια, πραγματικά. Παναγία μου, με κάνατε χρυσή. 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 Πρόσεχε. Αυτή που το έφερε, αυτόν ήξερε πως τα φοράει πράσινα. Α, η Μαριάννα. Η Μαριάννα η μητά. Τι έφερε η Μαριάννα, κυρίες και κύριοι. Τι έφερε. Α, στη λατρεμένη μου φίλη καρδιά, σας αγαπώ απείρως. Εγώ να δεις, Μαριάννα μου, πόσο πολλά σας αγαπώ. Εγώ να δεις, έφερε μια τέλεια καρφίτσα. Κοίτα. Εντάξει, top. Κοίτα. Κοίτα, και κάτι τέλεια σκουλαρίκια. Κοίτα όμως. Το οποίο είναι μάλιστα και ανοξείδωτα. Κοίτα. Μαριάννα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κοίτα τι ωραία. Wow. Θα με κάνετε κομψή, κοπέλες, κορούδες, κόρες. Τι ωραία τούτη. Top. Θα γίνω κομψή. Αυτή είναι η Μαριάννα μου, η οποία μένει στην Εκάλη. Μυρτιάστη. Πήγα να πω τη διεύθυνση, αλλά... Ω, γαλάζια. Αγαπημένη μου Θέκλε, εκτίμησή μου στο πρόσωπό σου απεριόριστα, ανυπομονώ να σας γνωρίσω από κοντά. Είμαι ευγνώμων που ήρθατε στη ζωή μου. Σας νιώθω δικό μου άνθρωπο με πολύ, πολύ αγάπη. Εκτίμηση Μαρία Ζολότα, είσαι ο άγγελός μου. Βάου! Σας τι υπερόχη. Βάου! Κοίτα τι ωραία σκουλαρινγκιά. Τέλεια. Κοίτα όμως. Εντάξει, top. Κοίτα, κοίτα, δηλαδή πραγματικά τόσο Θέκλα τα σκουλαρινγκιά. Και τούτα. Α, θεϊκά. Θέλω να κάνω άπειρα βίντεο. Με εμπνέετε. Με εμπνέετε. Και σας αγαπάω. Σ' αγαπάω πολύ. Τρεις το πρωί. Το άλλο πάει. Τρεις το πρωί. Τον έφτιαξε μου το η Σοφία Τσαουσίδου. Κοίτα τι ωραίο. Σοφία, είναι πολύ ωραίο. Θέκλα, σε ευχαριστώ Σοφία Τσαουσίδου. Είναι πολύ όμορφο. Top. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κοίταξε. Η αγάπη. Η αγάπη, ένα δρόνο. Είναι έκφραση αγάπης του να δώσεις κάτι. Γιατί δεν έχει κάρτα. Κάποιοι στείλανε χωρίς κάρτα. Περίμενε και να κάνουμε εστίαση. Αχ, τέλεια. Γιατί δεν έβαλες κάρτα, κόρη, ρε. Εσύ που έβαλες κάρτα, εσύ που δεν έβαλες κάρτα. Έβαλες κάρτα. Να μας γράψεις τα σχόλια, ποια είσαι. Τα σκουλαρίκια σου είναι τέλεια. Μα είναι τέλεια. Top. Οι φοινικές. Εσύ με το φοινικά με το μαργαριταράκι να μας γράψεις. Πάμε, κακομάθετε. Μας κακομακίνε πρέσι, μας κακομαθαίνετε. Αγάπες μου, αγάπες μου, όταν θα φέρετε ένα σακουλάκι σε μία παρουσίαση που έχει χιλίους ανθρώπους, αν δεν βάλετε μέσα καρτούλα, εγώ είδα, θα δώσω live και μου τα δώσω.
Θα πάθουμε όπως την ιστορία της μάνας μου, Αντρέα, που ήταν κάθε φορά με παντρευόμαστε. Σαν την οικογένεια. Όχι κάθε φορά παντρευόμαστε, κάθε φορά παντρευόμαστε. Έλεγε να κάνετε έναν κατάλογο, να γράψετε ποιος σας έφερε, πόσα χρήματα, για να ξέρουμε κι εμείς όταν θα παντρέψουν τα παιδιά. Ελά, θέλω να ανοίξει εκείνη. Α. Όταν θα παντρέψουν τα παιδιά, θα μας πάρουμε κι εμείς. Manufacture Art Shop Gallery. Athens Tinos. Ωραίο. Ή μου πεις πως δεν έχει κάρτα και θα παιχτώ. Τι δεν έχει κάρτα. Θα μας πει στο... Έχει όνομα. Στα σχόλια. Έχει όνομα. Α, καρφίτσα. Καρφίτσα έχει σχόλια. Όνομα. Μα είσαι θεάρα. Εντάξει, wow. Λαδά βασιλική. Handmade. Λαδά βασιλική. Τώρα, ελπίζω η Λαδά Βασιλική να είναι η κοπέλα η οποία τα στέλνει και να μην είναι αυτή που τα φτιάξε. Προφανώς είναι αυτή που τα έχει φτιάξει. Γιατί λέει είναι μανιφακτούρα, δεν λέει όνομα εδώ, που σημαίνει. Κοιτάξτε, η Λαδά η Βασιλική μου έχει στείλει αυτά τα οποία είναι χειροποίητα. Είτε τα φτιάξε η ίδια, είτε τα έχει αγοράσει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά αν τα φτιάξε η Λαδά Βασιλική και τα έστειλε ένα άλλη, όπως και να έχει, ευχαριστώ το πρόσωπο που μου έχει στείλει αυτά τα υπέροχα τελεία σκουλαρίνγκια. Ξέρεις τι είναι τούτο. Παλαρίνα. Ξέρεις από τι υλικό είναι φτιαγμένο. Κουκούλι μεταξιού. Βαμμένο. Είναι τέλεια. Τέλεια. That's είναι wow. Όλα τέλεια. Τέλειο. Όλα τέλεια. Στην εντέλεια. Ο λόγος που βαριανασένω δεν είναι γιατί δεν μ' αρέσουν τα δώρα. Είμαι πολύ ευτυχής με τα δώρα. Απλώς είναι 3:30 το πρωί. Γκρίζο πράσινο. Ποιος μας έχει φέρει τι από τον γκρίζο πράσινο. Τσάι. Χειροποίητο βιολογικό μας βοτανικό μείγμα. Φασκό μελοπαντζάρι, μήλο, αμύγδαλο, κανέλα. Και jingle mints. Είναι πολύ ωραία τσάγια βιολογικά. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα τσάγια. Πάρα πολύ. Γκρίζο πράσινο λέει. Jingle mints. Αγαπητή Θέκλα, σε αποκαλώ έτσι γιατί είσαι πλέον κομμάτι της ζωής μου και ας μην το γνωρίζεις. Ανυπομονώ να ακούσω κάθε μέρα τα βίντεό σου και να τα συζητήσω με τον σύζυγο μου. Α, είδες που θα με δώσω ζευγάρια. Ναι. Ακόμα και τα παιδιά μου σε ακούν με το μικρό σου όνομα. Ακόμα και τα παιδιά μου σε αποκαλούν με το μικρό σου όνομα. Δύο κορίτσια, 10 και 12 χρόνια. Να ζήσουν τα κορίτσια κι εσείς. Το έργο σου είναι τεράστιο βάλσαμο για τις ψυχές μας. Σε ευχαριστώ με εκτίμηση. Βάλβη. Φωτούλα Κώστας Μάντζαρς. Αχ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ψυχές μου. Και έχει μέσα και οδηγίες για τα τσάγια, βεβαίως. Φτιάξαμε και εμείς εδώ ένα τσάγι, δείξε το, αλλά ακόμη αποφασίσαμε να πιούμε τα... να ανοίξουμε τα δώρα μας και μετά να πιούμε το τέλειο μας. Να ξέρετε τα δώρα ποδάκια, δεν είναι τα αυσού της κυρίας Ρούλης. Έχουμε και άλλα τσανέλα μεταξύ. Πόσα δώρα φτάνει. Φτάνει. Ενώ στην κυρία δεν θα φέρνω δώρα. Σταμάτα. Θέκλα μου, καλή αυτή τη φορά προτίμησα μια μικρότερη κούπα με την ελπίδα να έχει πιο ανθεκτικό χερούλι για να καταφέρει να με ακρομερεύσει στα χέρια σου σφλιντζάνι και όχι να κάνει καριέρα σαν πυλενοθήκη. Πυλενοθήκη. Χαχαχά, με αγάπη Παρασκευή. Παρασκευή. Έχει τρομερή παρατηρητικότητα, θέλω να πω. Και η Παρασκευή μου έχει στείλει αυτή την υπέροχη κούπα που γράφει το όνομά μου. Θέκλα. Και τι γράφει. Λέει. Thoughtful. Δεν βλέπω και καλά. Thoughtful. Σημαίνει νοιάζεται για τους άλλους, τους σκέφτεται. Eloquent σημαίνει μιλάει με ευκρίνεια. Knowledgeable. Γνωστική, ladylike, είναι η κυρία, authentic, αυθεντική. Definitely worth repeating this one, authentic. Εννοείται φιλενάδα και έχω να σου πω ότι πλέον, έχω γυρίσει, Παρασκευή μου, η Παρασκευή είναι μια δικηγόρος που φοβερή. Έχω γυρίσει τον καφέ μου στο σκέτο, άρα δεν παίρνω μεγάλο φιντζάνι γιατί πόσο καφέ να πεις. Σκέτο, νετό, άρα... Το eloquent μ' άρεσε πολύ. Το eloquent. Λοιπόν, πάμε τώρα. Για να μου κατακλείω νερό. Πράσινη λέει. Πράσινη. Ποιος μου στο έχει κάνει δώρο αυτό. Κάποιος μας έφερε δώρο. Πέστε μου. Α.
Οδηγίε. Οι πέτρε που είναι μέσα στο κεραματικό προέρχονται από αυθεντική λάβα εφεστίου. Τις εμποτίζει με σταγόνε αρωματικού ελαίου που σου εσωκλείω και αυτό μετά διαχέεται στην ατμόσφαιρα. Αν θε να αλλάξει το έλαιο, πρώτα πλένει τι πέτρε και μετά βάζει το καινούριο. Καλό είναι τα έλαια να μην έρχονται σε επαφή με το δέρμα. What's that? Δεν ξέρω ποιο θα το έχει εσωκλήσει. Τι είναι αυτό. Θα σκάσω εγώ τώρα. Θα σκάσει από την περιέργεια το αγόρι. Και είναι από. Λαβέ φεστίου. Όντως. Γιατί δεν λέει ψέματα. Όχι ρε, λέω όντως. Ναι, είναι. Κοίτα. Κοίτα. Έχει αρωματικό νελαιό. Α, το ρίχ. Βάζεις το αρωματικό νελαιό μάλλον στις λάβες ηφαιστείου και μετά έχεις εδώ μια αρωματοθήκη. Τι δεν καταλαβαίνεις, είναι τέλειο. Α, δεν βάζεις φωτιά ή κάτι. Μυρίζει το γραφείο σου. Α, αρωματικό χώρο. Μυρίζει το γραφείο σου ωραία, ειδικά αν έχει σκύλο, είναι ό,τι πρέπει. Αλλά ο σκύλος να μυρίζει τέλος. Δεν θυμίσατε με παιδιά του σκύλου. Το βίντεο αυτό γυρίζεται 4 το πρωί πριν να αποφασίσει. 4 πάει πάρα πάρα. Το σκύλο μου. Ευχαριστώ για τις οδηγίες αγαπημένη, αγαπημένη που τα έστειλες όμως. Δεν έβαλες και το όνομά σου, ε. Αγαπή. Γράψε μας τα σχόλια, ποια είσαι. Άντε αυτός με τα σχόλια. Για να δούμε. Έχει κι άλλα εκεί και κάρτα. Έχει και έλαια πολλά ρε, πολλά έλαια. English Rose Fragrance, Tobacco Fragrance Oil. Να, έχει. Μην παίρνεις τις γάμες μου τις παχές. Δεν τις παίρνει. Α, ο Δημήτρης το στείλει. Τέκλα μου αγαπημένη, είμαι ο Δημήτρης, 42 χρόνων και μένω στην Αθήνα. Στα social έχω nickname Dinos. Είμαι μεγάλος θαυμαστής σου για πολλούς λόγους. Σε εκτιμώ ως επιστήμονα και ως συγγραφέα. Αλλά ακόμη περισσότερο σε καμαρώνω και με εμπνέει ως προσωπικότητα. Χάρηκα πάρα πολύ όταν έμαθα για την αναμενόμενη παρουσία σου στην Ελλάδα και περίμενα πώς και πώς αυτή τη συνάντηση. Μου αρέσει να ασχολούμαι με τη διακόσμηση, την αρωματοθεραπεία και τα πετρώματα. Εξού και τα δώρα μου για σένα και τη δόκτωρα Αριστονίκη. Μάνα μου! Το μικρό αφορά τη δόκτωρα. Το είναι το μικρό. Ναι. Ναι, μαύρο είναι το άλλο, να σου πω. Εγώ στο μαύρο είναι για μεγάλο. Το μικρό αφορά τη δόκτωρα και το κεραμικό για σένα. Νομίζω είναι το και εμένα. Να τα έχετε στο γραφείο σας σε στιγμές χαλάρωσης. Ειδικά για σένα επέλεξα και το κατάλληλο έλαιο. Α, είναι το έλαιό μου. Έχω έλαιο μέσα. Έλαιος. Θέλω και λίγο έλαιος. Θέλω και εγώ λίγο έλαιο. Χάρηκα πολύ που σε γνώρισα από κοντά και σε ευχαριστώ πολύ που με έχεις βοηθήσει να συνειδητοποιήσω πολλά πράγματα για μένα. Σου εύχομαι ολόψυχα σε σένα και στην οικογένειά σου υγεία, γιατί είναι το υπέρτατο αγαπώ, αγαπθώ και ό,τι άλλο ποθείς και λαχταράς. Με εκτίμηση Δημήτρης. Δημήτρης, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα σε θυμήθηκα. Ίδιο μυαλό, χειμώνα, καλοκαίρι, μάχες έχει βάλει και άλλα έλεγε. Αυτό είναι της Αριστονίκης, δεν τα ανοίγουμε. Για να σου πω, άμα μ' αρέσει αυτό καλύτερα, θα τις γελάσω εγώ της Αριστονίκης. Πλάκα κάτω. Αριστονίκη! Κάτι ξέρω, εγώ πήρα μεγάλη βαλίτσα πρώτο έρθω, μωρό μου. Α, εν τούτον της Αριστονίκης, ρε. Καλά, Δημήτρη, μιλούμε. Ω, είναι άλλον τούτο. Α, τούτο είναι της Δημοπούλου. Τέλεια! Τέλεια, 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 τέλεια. Τα σκουλαρίνια της Φαντσιοπούλας μας. Περίμενε ένα λεπτό. Κάποιος ξέχασε το σκουφί της. Όχι ρε, δώρο θα ήταν. Δεν νομίζω να δώρο. Κάποιος... Έχουμε έναν ατρατίβο το οποίο είναι το δώρο της Τάνιας. Της φίλης μας, της αγαπημένης. Αλλά δεν ξέρω. Και τα υπόλοιπα είναι τα βιβλία μου που θα μου υπογράψει. Γι' αυτόν τον λόγο δεν χρειάζεται εγώ να ξαναπαντρευτώ. Γιατί μου φέρνω δώρα κόσμο χωρί να παντρευτώ. Ή δεν να παντρευτώ. Λοιπόν. Oh, είναι ένα πολύ ωραίο άρωμα. Sense of euphoria and handmade soaps and soups. Θα κλαμπώ θέλε. Τέλειο δεν δω. Κάρτα δεν είναι. Πάλι. Να γράψουμε κάτω στα σχόλια.
Και μετά θα βρούμε την κάρτα να σπίσουμε. Εσύ με την καρδούλα γράφεις τα σχόλια. Εγώ είμαι. Θα σκέφτεται αυτός ο Ανδρέας. Τι ήθελα εγώ να κάνω παρέα με αυτήν. Και η ώρα 4 το πρωί θα με έχει να ανοίγω δώρα. Και το τσάι μου δεν το πίνω. Ρίγανη! Ανή. Μπορείς να σβήσεις το φωτιό φλάσιο γιατί να μην τυφλώσεις. Πρέπει να κλείσω το βίντεο. Κλείσω. Ρίγανη. Ρίγανη, μυρίζει τέλεια. Τέλεια, Ρίγανη. Τέλεια. Φρεσκότατη, α. Πώς την έστειλε, θα δείξει. Κάρτα. Τι ωραία κάρτα, τέλεια κάρτα. Αγαπημένη μας κυρία Θέκλα. Η Ελένη Ντάνου, ήθελα να σας ευχαριστήσω για όλες τις γνώσεις που μας προσφέρετε καθημερινά. Τα βιντεάκια σας έχουν γίνει ένα απόσπαστο κομμάτι της ζωής μου. Και σας θεωρώ δικό μου άτομο, αν και δεν γνωριζόμαστε προσωπικά. Δίνετε σε εμένα και στον άλλο και σε τόσον άλλον κόσμο τόση δύναμη. Το έργο σας είναι σπουδαίο. Σας ευχαριστώ από καρδιάς για όλα. Το ότι είχατε απαντήσει στο mail μου με έχει αφήσει speechless, άφωνη. Να είστε πάντα καλά, είστε φως και σκοτάδι για την γύρω σας. Ευχαριστώ, κόρη. Και ήδη το σωστό είναι να είναι η κάρτα καρπιτσωμένη πάνω στο δώρο για να ξέρει ποιος έχει στείλει το δώρο και να στείλει τα κατάλληλα ευχαριστώ και φυσικά το δώρο πρέπει να είναι κάτι στη σκουλαρίνγκια. Α, και είναι. Δες όμως. Ο ιδές και πες. Δες. Καταπληκτικά. Αλλάζει όλη η κολλεξιό μας, είναι τέλεια. Πολλά ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Μπαίνω στο χάρι μου, σάκουλο. Και μου έστειλε και τη Ρίγανη. Δεν ξέρω ποιος μου την έστειλε. Ένας από αυτούς τους καλούς ανθρώπους. Μάλλον είναι η κοπέλα που μου στείλε αυτά τα τέλεια σκουλαρίνγκια. Και αυτόν, που είναι και το τελευταίο, και θα πει το τάι σου, είναι το δωρό της Τάνιας. Είναι η Τάνια Κουσμέτογλου. Τάνια Χούς. Τάνια Χούς φοριούλη. Εσύ είπες εν της Τάνιας, δεν το ξέρω. Εν της Τάνιας, θυμούμε το. Δεν ξέρω. Το θυμάμαι. Ένα μικρό δωράκι και δύο λόγια από την τραγουδιάρα του καναλιού. Με αγάπη Τάνια Κουσμέτογλου. Καλά θυμάμαι. Τάνια. Θεάρα. Είδες Τάνια που το θυμούμαι. Θεάρα η Τάνια. Τάνια είναι μια ανανεωμένη θεάρα. Κλίτσα μου γλυκιά, αξίζεις τα καλύτερα. Να είσαι πάντα υγιής και καταπληκτική όπως είσαι. Σε ευχαριστούμε για όλα. Εύχομαι σύντομα το κανάλι να πάει στους 100.000 συνδρομητές και να πραγματοποιηθούν όλα στο όνειρα. Πολλά φιλιά και αγάπη σε σένα και το Λάκι. Τάνια. Τάνια. Τάνια, Τάνια. Η Τάνια. Μας έχει κάνει δώρο. Μας έχει κάνει δώρο η Τάνια από το Ανταντίβο. Τι βρήκες Τάνια από το Ανταντίβο που να μπορεί να κάνει σε μένα. Είμαι πολύ περίεργη. Είμαι πολύ περίεργη, αλλά φυσικά έχει πάρει ένα υπέροχο. Τέλειο. Τέλειο. Ξέρεις τι, μπαίνει και στο κεφάλι νομίζω, γι' αυτό είναι έτσι. Τέλειο. Φουλάρι. Πολλά ωραίο. Τάνια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αχ, είναι πολύ ωραίο. Είναι 100% βυσκός. Είναι τέλειο. Ναι, μπορεί να μπει και στο κεφάλι. Ναι, εγώ νομίζω αυτή είναι η φιλοσοφία του. Δεν είναι όχι, για το... Όχι, για το... Τα φουλάρια. Κάπως το είσαι ντυμένο. Ναι, μπράβο. Ναι. Ενώ τρόπος για να σου το βάζεις όπως θες μετά. Μπορείς να μπει και στο κεφάλι, όντως. Ναι, σαν κατάλαβες. Ναι, μπορεί να μπει και στο κεφάλι. Ναι. Είναι πάρα πολύ ωραία, Αντώνια. Ήταν και από το ατρατίβο. Το μόνο που θα μου κάνει ήταν το πουλάρι, κατάλαβες. Δεν υπήρχε μπλουζίτσα, δεν υπήρχε φουστίτσα, δεν υπήρχε κάτι άλλο που μου κάνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους όσους ήρθαν. Με αγκάλιασαν, με φίλησαν. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους όσους ήρθαν, με αγκάλιασαν, με φίλησαν και μου έφερα δώρο. Ευχαριστώ όλους όσους ήρθαν και δεν ήρθαν να με αγκαλιάσουν και να με φιλήσουν, γιατί ντρεπόντουσαν. Δεν πήρες. Εντάξει. Δεν είναι μόνο τα δώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα δώρα. Α, τι ωραία. Δεν τα είχα ξεχάσει. Ποια μου τα έδωσε στο τέλος και μου λέει είναι δυο δώρα που σου πήρα από εδώ. Και είναι πάρα πολύ χρήσιμα, αλλά το ξέχασα πια. Θα δω στο βίντεο. Να μας γράψεις τα comment.
Ναι, είναι πολύ ωραία. Κοίτα τι όμορφη. Τέλεια. Χρειάζομαι νεσεσέρ. Όντως είχα πράγματα που θέλω νεσεσέρ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τώρα θα πιούμε το τσάι μας. Ναι. Θα τελειώσουμε τα μισκότα μας. Θα με περιποιηθείς. Θα με περιποιηθείς. Με τσάι, με κανέναν τρόπο. Με τσάι, είπα εγώ κάτι άλλο. Θέλω να φάω μέντια μου στο κούλουρο. Ένα λεπτό να φάω ένα. Άντριου, είδες, τελευταία φορά που βρεθήκαμε, είχες έρθει στο χωρίο. Πού βρεθήκαμε τελευταία φορά? Live, πότε βρεθήκαμε τελευταία φορά? Στο χωρίο μου βρεθώ. Έτσι σου ευκάλεσε μου το βίντεο. Είναι που τότε. Μετά που βρεθήκαμε. Μιλούσαμε που στην Αθήνα, και ήμουν εγώ Κύπρο. Έρχεσαι ξανά Κύπρο. Ρε, θαλασσινές πηλιάς με τη βαφτιστική σου. Α, το 15 Αύγουστο. Με την ελπίδα. Ναι. Το 15 Αύγουστο είμαστε μαζί. Ναι. Seriously. Σε θαλασσινές πηλιάς. Εν τω μεταξύ, για να δεις πόσο η συγχρονισμό από τις 15 του Αυγούστου έστειλε μου επίσης μήνυμα με ελπίδα. Θα σου πω μετά, τα νέα της. Μάνα μου, ρε. Ναι, πολύ ωραία νέα. Έστειλε μου μήνυμα επίσης. Φύρτου. Ελπίδα μου χαιρετίσματα. Ελπίδα, καλύτερη βαφτιστήρα. Ever. Είδε σε με βαφτιστήρα σε μένα. Γιατί ρε, είμαι στην κοινωνία σου. Εγώ έχω παράπονο. Είμαι σαν την πνευματική σου μητέρα. Εσύ, ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ σήμερα γιατί βοήθησε πολύ σε πολλά πράγματα με όλη σου την καλή διάθεση και σε έναν πολύ καλό και γλυκό αγόρι και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και σου εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να κάνει τα όνειρα σου πραγματικότητα. Που ξέρω ότι έχει όνειρα τώρα σε στη. Τελείωσες τις σπουδές σου, θέλεις να αρχίσεις την εργασιακή σου πορεία. Είσαι στα πρώτα σου βήματα και σου εύχομαι ό,τι καλύτερο, μωρό μου, σ' αγαπώ. Ευχαριστώ. Πότε μια σχέση είναι πολύ δύσκολο να πάει καλά? Όταν η ώρα 4 το πρωί και νιστάζουν. Φιλενάδα, εσύ έχεις Instagram? Όχι. Δεν έχεις Instagram? Twitter? Ούτε. Έχεις Facebook όμως. Ναι. Θα κάνω story. Και θα πω ότι σήμερα είναι Σάββατο 4 Φεβρουαρίου. Ναι. Και με φέρνει η Ρούλα Εστράτου που την αγαπώ πάρα πολύ. Η Ρούλα Εστράτου είναι μια ψυχή, ψυχάρα. Ψυχάρα. Η Ρούλα Εστράτου άρχισε να μου στέλνει σκουλαρίνια από τις Βενετίες, από τις Ιταλίες, από εδώ από εκεί. Μερικά παρέμειναν ανεπίδοτα. Να δούμε ποια γρία τα φοράει που λες. Λοιπόν, η Ρούλα Εστράτου είναι μια ψυχάρα την οποία εντάξει, έχει πολύ κόσμο που βλέπει τα βίντεο, έχει κόσμο ο οποίος παρακολουθεί το κανάλι, έχει κόσμο πολύ αγαπητικό. Χθες το βράδυ ζήσαμε μια... Τι ήταν αυτό Ρούλα που ζήσαμε στο Public Hall στην Αθήνα, στο Golden Hall? Παλιγκένσια. Ναι. Ήταν, επειδή είχα ανθρώπους οι οποίοι κάθονταν πίσω μου, είπαν ότι μπήκαν και βγήκαν μέσα στην αίθουσα συνολικά πάνω από 800 άνθρωποι. Γύρω στους 850 ανθρώπους σταθερά ήταν μέσα στην αίθουσα 400 άνθρωποι. Δυστυχώς δεν υπήρχε επαγγελματικό μικρόφωνο και δεν άκουγαν όλοι καλά πίσω, αλλά υπάρχει το βίντεο της παρουσίασης γιατί γινόταν live streaming στο κανάλι μου στο YouTube και θα το κατεβάσω το live streaming και θα το κόψω και θα έχω μόνο την παρουσίαση γιατί νομίζω γράψαμε χθες το βράδυ ωραία. Δηλαδή ωραία. Ήταν ωραία. Και η ενέργεια του κόσμου, ρε, γιατί όταν ήρθε η ώρα 6, η παρουσίαση ήταν 7 και μόνο 50 καρέκλες είχα. Ήταν γεμάτες σε καρέκλες με ανθρώπους και γεμάτες με αγκαλιές και φιλιά. Πόσα δώρα. Και οι υπόλοιποι θα πρέπει να θεραπεύσουν τους κυρσούς τους τώρα. Ναι, ρε, γάμο το. Στέκονταν 3,5 ώρες αφού 10 και 4 φύγαμε από εκεί. Εμείς πήγαμε 6 και 10 και 4 έπρεπε να κλείσει αφού έκλεινε η ώρα 9 το Public. Λοιπόν, ήρθε η Ρούλα την Τρίτη. Α, η Ρούλα μου στείλε τα σκουλαρίνια και μετά μαθαίνω ότι η Ρούλα έχει συμπεθεριά με την Πάφο. Η αδερφή της είναι στην Πάφο και έχει μία νηψιά συνάδελφο. Συνάδελφο ψυχολόγο, η οποία τώρα κάνει σπουδές ψυχοθεραπείας. Πώς ήταν η ψυχή σου? Ελένη. Η Ελένη, έχει και επιθετό. Μάτσα. Η Ελένη Μάτσα. Και αγάπη μεγάλη προς την Πάφο, η αδερφή της, τα νύψια της. Και παρόλο που εγώ δεν πάω Πάφο πλέον, Σεπτέμβριος ήταν αγάπη μου.
Σεπτέμβριο. Είχε έρθει το Σεπτέμβριο γιατί η Ρουλά είναι μεταφραστρία. Και είχε έρθει για μια δουλειά. Δεν λέω ποια δουλειά. Δεν σου λέω τα επαγγελματικά σου, κυρία μου, εγώ δεν κάνω σπρόλερ. Μπράβο. Είχε έρθει για μια δουλειά, ρε παιδί μου, και μου λέει, θα είμαι στην Πάφο, θες να πάρω ένα ταξί, να έρθω Λευκοσία. Τι λες, βέβαια, έβαλα πολλά και στο αυτοκίνητο. Και πήγαμε στην Πάφο και πέρασαμε μια τέλεια μέρα στην Πάφο. Ένα πεντάωρο, ένα τέλειο πεντάωρο. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Παραθύναλος. Παραθύναλος καθίσαμε. Και εντάξει, επειδή την είχα πάρει και βιντεοκλήση μια μέρα, την τρόμαξα. Από το αυτοκίνητο σε είχα πάρει, θυμάσαι. Και περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Και η Ρούλα, είσαι φοβερή. Της λέω, θα έρθω στην Αθήνα. Μου λέει, δεν υπάρχει περίπτωση να πας στο ξενοδοχείο. Θα έρθει στο Airbnb. Είχε ένα φοβερό Airbnb στο Κουκάκι. Έμαθα το Κουκάκι! Και τον μπισαραλιό του 13, ναι. Το έμαθα. Και με φιλοξένησε η Ρουλάκη. Και ήταν όλα πολύ ωραία. Ήρθε και με πήρε από το αεροδρόμιο. Τώρα με φέρνει στο αεροδρόμιο και θα φύγω. Με βλέπετε, είμαι με 3 ώρες ύπνο χθες τώρα. Την κατεβοδώνω. Σ' αγαπώ. Και σένα και όλους τους ανθρώπους. Ήμασταν όλοι πολύ... Σαν οικογένεια δεν είμαστε. Δηλαδή, έβλεπες τα μάτια ανθρώπων αυτή τη γλυκύτητα. Σχέσεις το οργής. Ευχαριστώ πολύ και σένα και όλους. Και εγώ σε ευχαριστώ. Και όλους. Και στο επανειδήν. Au Wiedersehen. Επανειδήν. Ναι. Πώς το λένε στην Ιταλικά. Arrivederci. Arrivederci. Σημαίνει στο επανειδήν. Βέβαια. Arrivederci Athens. Ακριβώς. Ακριβώς. Λένε Arrivederci Roma. Arrivederci Athene. Arrivederci Athene.